Με αυτή την επιτυχία της η Ένωση έπιασε τον Πανελλήνιο στην έκτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και πλέον μπορεί να κάνει όνειρα ακόμα και για τετράδα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό η εγκεφαλική δύναμη των παιχτών μας, γιατί δεν είναι εύκολο μετά από μια μεγάλη νίκη όπως ήταν του Άρη για αυτή την ομάδα να μπορούν παίχτες που διακρίθηκαν στο προηγούμενο παιχνίδι να μπουν μέσα στο σύνολο και να βοηθήσουν τους υπόλοιπους. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι από το ξεκίνημα. Στην αρχή της δεύτερης περίοδου, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 27-21, αλλά οι παίκτες του Βαγγέλη Αγγέλου έτρεξαν ένα σερί 12-2, κλείνοντας το ημίχρονο προηγούμενοι με 33-29. Το τρίτο δεκάλεπτο έληξε ισόπαλο 51-51 και όλα προμήνει ένα δραματικό φινάλε. Ωστόσο, ένα ξέσπασμα των κιτρινόμαυρων και δύο κρίσιμα καλάθια από τον Χρήστο Ταπούτο, που ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα με 18 πόντους, ήταν ουσιαστικά η αρχή του τέλους για τον Πανιόνιο. Ψηλά ο Wesson για να του δώσει διάδρομο. Avery στη γωνία για τον Χρήστο Ταπούτο που εκτελεί 66-25 και κάνει τους πόντους του 16. Avery στον Κυρίτσι. Ο Wesson στον Ταπούτο που καρφώνει για το 67-57 στο συν 10 η ΑΕΚ. Το τρίποντο του ΣΥ, 1 λεπτό και 44 δεύτερα πριν το φινάλε, έβαλε οριστικά τέλος στα όνειρα των Γιανέρθρων για κάτι καλό από αυτό το παιχνίδι. Παίρνει τη βασική από τον Καλαμπόκη και βγάζει στη γωνία για σουτ για 3 από τον ΣΥ μέσα. 70-59 και κάπου εδώ το παιχνίδι ενδεχομένως και να κλειδώνει. Then we opened the fourth quarter very bad, not only because we make some mistakes in offense. We allowed other team to score 6 or 8 easy points without use our fouls, bonus fouls. Για την Ένωση που είχε σε καλή βραδιά και τους Wesson και εσύ, το όνειρο της τέταρτης θέσης δεν αποτελεί πλέον ουτοπία. Από την πρώτη μέρα που βρεθήκαμε σε αυτήν την ομάδα υπάρχει αυτή η λέξη. Άσχετα αν τα πράγματα για μας δεν πήγανε καλά στην αρχή. Όσο για την ομάδα της Νέας Σμύρνης, πρέπει πολύ γρήγορα να ανασυντάξει τις δυνάμεις της. Γιατί υπάρχει στην Ισπανία η ρεβάνς με τη Βαλένθια για το ULEP Cup. Σε ένα παιχνίδι που θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από το Sport Plus την Τετάρτη στις 9.30 το βράδυ. Πρώτα με την νικήτρια την ΑΕΚ να ασχοληθούμε, Γιώργο Λιμιάτη. Εκπληκτικό σερί. Πραγματικά